Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα παρολίγο να έχουμε άλλο ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, κύριε Υφυπουργέ. Με σειρμό του προαστιακού που παρολίγο να μπει στις ράγες του μετρό, στη Δουκή της Πλακεντίας. Τι συμβαίνει? Και εδώ έχουμε αλλεπάλληλα τέτοιου είδους περιστατικά που καταγράφονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που βάζουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια των επιβατών. Δέντρα που πέφτουν μέσα στους σειρμούς, φωτιές στις ράγες των σειρμών, να βγαίνουν έξω πανικόβλητοι οι επιβάτες και να περπατάνε πάνω στους σειρμούς προκειμένου να απεγκλωβιστούν. Έχουμε φωτιές στα λεωφορεία εν κινήσει και έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος περιδιαβαίνει στα αμαξοστάσια και λέει εξυγχρονίσουμε τον στόλο. Αρχές του Σεπτέμβρη παρολίγο να έχουμε νέα Τέμπη με δύο τρένα του προαστιακού που βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή με αντίθετη πορεία. Βεβαίως και μάλιστα στο μεγαλύτερο κόμβο κοντά στους Αγίους Αναργύρους. Εδώ λοιπόν είναι τα νέα Τέμπη και η κυβέρνηση και φυσικά όλοι αυτοί οι διάφοροι συνοδοιπόροι της συνεχίζουν να ρίχνουν τις ευθύνες στους σταθμάρχες, στα ατομικά λάθη, αλλά χωρίς να παίρνει η κυβέρνηση κανένα απολύτως μέτρο προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες των ανθρωπίνων λαθών, όπως τουλάχιστον προβλέπει και επιτρέπει η επιστήμη και η τεχνολογία εν έτη 2024. Και από την άλλη έχεις μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση η οποία λέει ότι όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα συμβαίνουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα λοιπά, που στις χώρες, προσέξτε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται πάνω από 1000 επικίνδυνα ατυχήματα στο σιδηρόδρομο και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του σιδηροδρομικού δικτύου έχουν εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας. Αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι η πολιτική που βασίζεται στη λογική του κόστους ωφέλους, γιατί ακριβώς πρέπει να προστατέψετε τους μονοπωλιακούς ομίλους και τα κέρδη τους. Τελικά ο λαός είναι αυτό που λέει το σύνθημα το ΚΚΕ, δεν απομένει παρά ο λαός να σώσει τον ίδιο το λαό. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μπαίνοντας στην συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών που γίνεται μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, η οποία υπογράφηκε στο Πεκίνο 3 του Νοέμβρη του 2023 και επιδιώκεται η ενίσχυση της αεροπορικής εργασίας των δύο χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εισηγητικές εκθέσεις αυτών των αεροπορικών συμφωνιών αναγράφεται ότι οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα γενικότερα αλλά και τα ειδικότερα αεροπορικά συμφέροντα της χώρας. Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ο στόχος είναι η παραπέρα επενδυτική ανάπτυξη των συμπράξεων κινέζικων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων σε χρυσοφόρους και στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, η εμπορευματική κίνηση, οι αεροπορικές υπηρεσίες που συζητάμε εν γέννη. Άλλωστε, είναι ήδη εκφρασμένη η επιθυμία της Κίνας να επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα, να γίνουν και άλλες επενδύσεις κινέζικων κεφαλαίων στην Ελλάδα, να απορροφηθούν ελληνικά προϊόντα στην Κίνα αντίστοιχα. Και η σημερινή αεροπορική συμφωνία, όπως και παλιότερες αντίστοιχες, εξυπηρετούν πρώτα και κύρια τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και στη συνέχεια τα συμφέροντα και άλλων μερίδων του κεφαλαίου, στην προκειμένη περίπτωση του ελληνικού κεφαλαίου, όπως είναι το εμπορικό. Στο προήμιο της συμφωνίας αναφέρεται το εξής. Πρόκειται για ένα σύστημα διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασιζόμενο στην απαγόρευση των διακρίσεων και στο δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορών. Ποτέ και πουθενά ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός από τη φύση του δεν ήταν και δεν πρόκειται να γίνει ούτε ισότιμος ούτε δίκαιος. Είναι αέναος, άγριος, είναι αδυσόπιτος και αυτός ο ανταγωνισμός γίνεται πάντα με τους κανόνες που θέτει ο ισχυρότερος και είναι αυτός ο ανταγωνισμός που τελικά οδηγεί αργά ή γρήγορα σε πολέμους, σε φτώχεια,
στην διόγκωση της φτώχειας και στην προσφυγιά. Με αυτές τις συμφωνίες το ελληνικό κράτος όχι μονάχα να λαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα όλων των επιχειρηματικών πεδίων στις αγορές, στον τουρισμό, στο εμπόριο όπως προείπα, αλλά επιπλέον μεριμνά και εγγυάται και την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ελληνικών αεροπορικών επιχειρηματικών ομίλων στο εξωτερικό όπως και στο εσωτερικό άλλωστε. Μεριμνά επίσης, και μιλάμε για ελληνικές, όχι γενικά ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, μιλάμε για ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, δεν υπάρχει κρατική αεροπορία σήμερα. Μεριμνά επίσης το κράτος για την τήρηση των κανόνων του καπιταλιστικού ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο κλάδο των αεροπορικών μεταφορών, αν βεβαίως κανείς δεχτεί εδώ ότι μπορούν να λειτουργήσουν οποιοδήποτε κανόνες σε αυτή τη ζόκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το κέρδος. Το κράτος μεριμνά, άλλωστε προβλέπεται μέσα στη συμφωνία, επιπλέον και για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές, τόσο άμεσων όσο και έμεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ, που τον πληρώνουν βέβαια τα λαϊκά στρώματα. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζουν και υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα εξουσίας και γι' αυτό υπογράφουν, υπερψηφίζουν και υποστηρίζουν αυτές τις συμφωνίες. Μάλιστα, στην ειδική έκθεση αναγράφεται το εξής. Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Όλοι βεβαίως γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι άλλες πηγές, δηλαδή τα πορτοφόλια των λαϊκών οικογενειών. Υπάρχουν και δύο στοιχεία επιπλέον, τα οποία έχουν την αξία τους να υποθούν με αφορμή αυτές τις αεροπορικές συμφωνίες. Στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, αλλά μονάχα ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συχνά πυκνά επιδοτούνται αδρά από το κράτος με αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όπως το ζήσαμε κατά την περίοδο της πανδημίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιπλέον είναι αποδυναμωμένη από προσωπικό, από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, από αρμοδιότητες, με σοβαρές ελλείψεις στα αεροδρόμια που είναι θέμα χρόνου να προκύψει ένα νέο, τα νέα τέμπη. Αυτόν τα συμφέροντα εξυπηρετούνται βεβαίως πρωτίστως από αυτές τις συμφωνίες και εκτός από αυτές τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα κρατικά αεροδρόμια, αφού τα περισσότερα και τα κυριότερα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχουν παραχωρηθεί στη Fraport με εκείνη τη σύμβαση την οποία υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 και την οποία βεβαίως σύμβαση την είχε προετοιμάσει η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πολιτική δηλαδή πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αερομεταφορών με κεντρικό πυρήνα τους ανοιχτούς ουρανούς. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται ολοφάνερη, για να μην πούμε ότι προβάλλεται η γεωπολιτική διάσταση αυτής της συμφωνίας ως μια ακόμα πολιτική και επιχειρηματική κίνηση στη μεγάλη εκείνη σκακέρα των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ιδιαίτερα στην κρίσιμη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε τη συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συντιχάκη.